Γεια σας φίλοι της αναλογικής διασκέδασης. Σας καλωσορίζω στο Fantasy Gate, όπου σήμερα έχω να σας δείξω ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. La Cosa Nostra. Το θέμα του παιχνιδιού όλους μας τσιτάρει ιδιαιτέρως. Όλοι έτσι καθόμαστε και σκεφτόμαστε πώς θα ήταν να ήμασταν ένας γκάνγκστερ, ένας αρχηγός μιας συμμορίας, μιας αδελφότητας, της μαφίας τέλος πάντων. Αυτό το θέμα έχει γίνει πάρα πολλές φορές έργο, έχει γίνει πάρα πολλές φορές μυθιστόρημα, έχει γίνει και επιτραπέζιο παιχνίδι. Το La Cosa Nostra δεν είναι καινούριος τίτλος, είναι του 14, υπάρχει η επανεκτύπωση, δεν την είχα και στο πρώτο print run τελικά την πήρα τώρα και μπορώ να πω ότι δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ανοίξαμε στο Fantasy Gate. Το παίζουμε με την παρέα μας, το παίζουμε με όσους φίλους που έρχονται να διασκεδάσουν στο κατάστημα. Πραγματικά κανείς δεν έχει πει άσχημη κουβέντα για αυτό το παιχνίδι. Θεματολογία μαφία. Είμαστε δηλαδή αρχηγοί μιας συμμορίας. Βάζουμε τους συμμορίτες μας να κάνουν διάφορες δουλειές για μας, να κλέψουν, να ληστέψουν, να τραμπουκίσουν. Λοιπόν, ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Εδώ θέλω να πω μάλιστα ότι το παιχνίδι δεν είναι για πολύ μικρά παιδιά. Τα λέει λίγο χήμα και σαν κείμενο αλλά και σαν εικονογράφηση. Από 16 και πάνω λέει ο κατασκευαστής, συμφωνώ μαζί του, ίσως και λίγο μεγαλύτερα παιδιά, να παίξετε μαζί τους αυτό το παιχνίδι. Ενήλικες θα ήταν το καλύτερο. Το οποίο μπορούμε να το πάρουμε λίγο πιο ελαφριάν καρδία στα οτιδήποτε γράφει πάνω στις κάρτες και όλο αυτό το θέμα δηλαδή, να το διασκεδάσουμε, να το διακομωδήσουμε εν πάση περιπτώσει. Μπορούν να παίξουν από 2 έως 5 άτομα. Πολύ καλό παιχνίδι γίνεται όντως με 5 άτομα για να υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία και μεγαλύτερη ένταση στο τραπέζι. Η ένταση πραγματικά είναι καραντή, είναι δεδομένη και είναι και το ζητούμενο, είναι και το πικάντικο του παιχνιδιού. Στείνω το παιχνίδι στο τραπέζι και τα λέμε σε λίγο να σας δείξω πώς παίζεται. Όταν ανοίξουμε το κουτί και στήσουμε το παιχνίδι στο τραπέζι, βλέπουμε ότι το κυριαρχεί η κάρτα. Το παιχνίδι βασίζεται πάνω σε κάρτες, παίζει με κάρτες. Έχουμε και ζάρια, 4 ζαράκια, και αυτά είναι καθοριστικά. Και έχουμε και χρήμα. Πώς μπορεί να μην έχουμε χρήμα, αφού είμαστε μαφιόζοι και νικητής σε αυτό το παιχνίδι. Είναι αυτός που στο τέλος του παιχνιδιού έχει το μεγαλύτερο πορτοφόλι. Έχει μαζέψει τα περισσότερα λεφτά λοιπόν. Στην αρχή του παιχνιδιού κάθε παίχτης καλείται να διαλέξει μια φατριά, μια οικογένεια, μια συμμορία. Ουσιαστικά παίρνει κάποιο χρώμα. Είναι το κίτρινο, το κόκκινο, το πράσινο, το μοβ και το μπλε. Συνιστάται, εάν υπάρχουν μόνο 3 παίκτες, να παιχτεί με αυτές τις 3 οικογένειες, τον Σίλβιο, τον Κάρλο και τον Φρανκ. Οι άλλες 2 οικογένειες είναι λίγο πιο προχωρημένοι, όταν υπάρχουν πολλοί παίκτες ή αν οι λιγότεροι παίκτες είναι αρκετά προχωρημένοι και στο παιχνίδι και αν μπορούν να αντιμετωπίσουν, ας το πούμε, τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν μπροστά. Εμείς ακολουθάμε λοιπόν τους κανόνες του παιχνιδιού, παίρνουμε σίγουρα τις 3 αυτές οικογένειες και αν υπάρχουν παραπάνω παίκτες, συμπληρώνουμε με μία ή και τις 2 τις σκούρες οικογένειες εδώ κάτω. Κάθε οικογένεια, εκτός από τον αρχηγό, παίρνω τώρα τον κίτρινο, έχει και τους γκάνγκστερ, έχει και τους συμμορίτες της. Οι οποίες είναι κάρτες που γράφουν το όνομά τους. Έχει πάνω δεξιά σύμβολα με πιστόλια. Η εικονογράφηση θυμίζει λίγο GTA από το ηλεκτρονικό παιχνίδι. Είναι βασισμένο ουσιαστικά πάνω στο The Godfather το έργο. Εμένα μου αρέσει, είναι αρκετά όμορφη, καρτουνίστικη μεν, σκοτεινή δε η εικονογράφηση, πάρα πολύ όμορφη νομίζω, πετυχημένη. Λοιπόν, στην αρχή έχουμε 3 γκάνγκστερ στην διάθεσή μας και αυτούς τους βλέπουμε να το γράφει κιόλας κάτω από την κάρτα τους. Εδώ κάτω γράφει Start Gangster. Παίρνουμε λοιπόν αυτούς τους 3, οι άλλοι κοστίζουν κάποια χρήματα από ό,τι βλέπετε. Μπορούμε να τους πάρουμε στο βάθος του παιχνιδιού. Έχουμε διαλέξει. Λοιπόν, την οικογένεια με την οποία θέλουμε να παίξουμε, την αφήνω λίγο εδώ να φαίνεται, όχι εκεί δεν φαίνεται, την έχω εδώ πάνω εγώ. Επίσης, θα πάρουμε από μια τράπουλα που λέει Influence Card, είναι κάρτες ενεργειών ουσιαστικά, 2 κάρτες που είναι το Snitch και το Chimer, το καρφί και ο πληροφοριοδότης. Πώς μπορεί να μην υπάρχουν 2 τέτοιες προσωπικότητες σε αυτό το παιχνίδι. Τις έχουμε και αυτές στο χέρι.
Γυρνάμε ανάποδα την κάρτα του αρχηγού και λέει ακριβώς εδώ πώς θα στηθεί το παιχνίδι. Είναι οι τρεις μαφιόζοι τους οποίους έχουμε στην αρχή και από πάνω θα έχουμε business cards. Είναι λοιπόν αυτή εδώ η στίβα, business cards, γιατί οι μαφιόζοι δεν είμαστε απλοί μαφιόζοι, οι μαφιόζοι είμαστε επιχειρηματίες. Άρα θέλουμε κάτι businessman. Πώς ξεκινάει ο δικός μου που επέλεξα, ξεκινάει με έναν τόκο γλύφο, ένας αστυνομικός που δεν είναι και τόσο καλό παιδί και με μία επιχείρηση, συγκεκριμένα την επιχείρηση καθαριότητας. Ζω την πλοκή. Εδώ είμαστε. Τη διαπλοκίζω μάλλον. Ανοίγουν σε αυτά τα μικρά ταμπλό, παρόλο τις κάρτες, έχει και δύο ταμπλό μέσα, αλλά είναι card holder, ουσιαστικά τα χρησιμοποιούμε για να κρατάμε την οργάνωση των καρτών, να ξέρουμε πού βρίσκεται τι. Κάθε παίκτης έχει λοιπόν κάνει αυτά τα πρώτα βήματα και έχει πάρει τους τρεις γκάνγκστερ με τους οποίους ξεκινάμε, τους businessmen, άτομα που δουλεύουν δηλαδή γι' αυτόν, και μια εταιρεία, την εταιρεία καθαριότητας, εκεί καθαρίζουμε κόσμο. Επίσης, δύο κάρτες, κάθε παίκτης ξεκινάει με τις ίδιες, κάρτες ενεργειών στο χέρι. Εδώ βλέπετε τέσσερις στίβες και αυτή είναι και η γύρη του παιχνιδιού. Το παιχνίδι έχει τέσσερις γύρους. Όλο και όλο έχει τέσσερις γύρους, παρόλα τα αυτά κρατάει αρκετά, δηλαδή την ώρα θα τη φάτε σίγουρα. Αν είστε δηλαδή πάνω από τρία άτομα, σίγουρα θα παίξετε και μια μισή με δύο ώρες, γιατί η κεντρική ιδέα του παιχνιδιού, το συστατικό, το κεντρικό του παιχνιδιού είναι η συνομιλία και η κοινωνικότητα ανάμεσα στους παίκτες. Εκεί δημιουργείται, κάποιος θα μου πει, αντικοινωνικό είναι το παιχνίδι γιατί έχει διαπλοκή, τέλος πάντων. Πάει να πει όμως ότι πρέπει ή να συνεργαστούμε ή να κοντραριστούμε ή και τα δύο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η μαφία πολλές φορές πρέπει να συνεργαστεί με κάποια άλλη οικογένεια για να κάνουν μια μεγάλη business. Άλλες φορές προσπαθεί να κάνει κάτι μόνος και ο άλλος προσπαθεί να τον ενοχλήσει σε αυτή τη δουλειά που πάει να κάνει. Για να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ξεκινώντας το παιχνίδι, έχουμε στήσει, έχουμε πάρει την οικογένεια που ανήκουμε, έχουμε πάρει το αρχικό μας χέρι, έχουμε εδώ και αυτές τις μάρκες, τους δείκτες που γράφει πάνω deal. Με αυτά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιες συμφωνίες με τους άλλους παίκτες. Από τα χρήματα ξεκινάμε με 2.000 δολάρια κεφάλαιο και στον πρώτο γύρο γράφει ακριβώς μπροστά από τις κάρτες πόσες κάρτες θα πρέπει να μοιραστούν. Δηλαδή, και αν διαβάσουμε μια φορά τους κανόνες, δούμε λίγο τις λεπτομέρειες, μετά δεν χρειάζεται να θυμάστε τίποτε απ' έξω. Στο ταμπλό είναι πάρα πολύ ωραία οργανωμένο και γράφει ακριβώς τι συμβαίνει σε κάθε γύρο. Έχει κείμενο επάνω, πρέπει να ξέρουμε καλούτσικα αγγλικά για να μπορέσουμε να παίξουμε. Και δεν μπορεί να μας βοηθήσει κάποιος άλλος παίκτης, γιατί παίζουμε για τον εαυτό μας τις κάρτες, τις έχουμε κρυφές και αυτό είναι και το ζητούμενο. Στην πρώτη γύρα θα πάρουμε τέσσερις κάρτες, κάθε παίκτης, από αυτήν τη στίβα Job Cards. Από τις Business Cards ανοίγουν τέσσερις κάρτες που είναι η αγορά, τι υπάρχει αυτή τη στιγμή ανοιχτό για να αγοράσουμε από πρόσωπα που θέλουμε να δουλέψουν για μας ή επιχειρήσεις, όπως έχει ανοίξει εδώ ένα Night Club. Οι καρτούλες Job Cards θα πρέπει τώρα να τις αναθέσουμε στους γκάνγκστερ μας για να πάνε να κάνουν δουλίτσες για μας και να φέρουν χρήμα. Οι Job Cards χωρίζονται σε κάρτες που έχουν αυτόν τον στόχο και άρα, όπως γράφει και επάνω, στοχοποιείς έναν αντίπαλό σου ή έναν businessman, δηλαδή έναν βοηθό τους, μια κάρτα δηλαδή, και μπορεί αυτή την κάρτα να την σκοτώσεις, δηλαδή να βγει από το παιχνίδι ή να την απενεργοποιήσεις, τον στέλνεις στο νοσοκομείο και δεν θα κάνει δουλίτσα για αυτό το γύρο, δεν θα τον έχει διαθέσιμο εκείνος ο παίκτης. Ή θα είναι καρτούλες με αυτό το δολάριο, οι οποίες θα είναι κάρτες που μας φέρνουν έσοδα. Ο πρώτος παίκτης παίρνει αυτή την κάρτα του πρώτου παίκτη, την έχει μπροστά του και ξεκινάει να δώσει να αναθέσει την πρώτη δουλειά σε ένα από τα πρωτοπαλίκαρά του. Αντί να παίξει μια τέτοια κάρτα, job cards που έχουμε τώρα στα χέρια μας, μπορεί ανταυτού να αγοράσει κάποιον από την αγορά, κάποιον επιχειρηματία σε εισαγωγικά ή κάποια επιχείρηση. Σαφώς στην αρχή δεν έχουμε πολλά λεφτά, είναι μόνο 2.000. Και ο φθηνότερος είναι εδώ ο αστυνομικός, ο οποίος κοστίζει 2.000. Άμα δούμε λίγο τις καρτούλες, εδώ κάτω γράφει το ποσό το οποίο κοστίζει για να την αγοράσεις και εδώ επάνω
είναι το εισόδημα που θα έχεις στο τέλος κάθε γύρου από αυτή την κάρτα. Θα αθροιστούν όλες οι κάρτες που έχουμε στην κατοχή μας και θα δούμε πόσο έσοδα θα έχουμε σε αυτό το γύρο. Έχει και μια σκοτεινή γραφή, το θεωρώ λίγο άτοπο αυτό, γιατί είναι πολύ σκοτεινά γραμμένο και στην αρχή, όταν δεν γνωρίζουμε το παιχνίδι, μας διαφεύγουν αυτές οι ιδιότητες. Κάθε λοιπόν τέτοιος χαρακτήρας έχει και μια μοναδική ιδιότητα, την οποία είναι πολύ καλό να μην την ξεχνάμε, μας βοηθάει πάρα πολύ στο γύρο. Εάν θελήσω να αγοράσω ακόμα έναν αστυνόμο, για παράδειγμα, θα πάρω αυτή την κάρτα από την αγορά, θα την αναθέσω τοποθετώντας την δίπλα από τον γκάνγκστερ τον οποίο αναθέτω, να πάει να βρει έναν αστυνομικό και να τον φέρει να δουλέψει για μας. Αμέσως ανοίγει μια καινούρια κάρτα. Αυτή τη στιγμή άνοιξε ένα καζίνο, για όποιον θέλει να το πάρει, αρκετά ακριβό για την αρχή, 14.000 δολάρια. Παίζει επόμενος παίκτης, μπορεί εκείνος να βάλει ένα τζοκ, μπορεί και εκείνος να αγοράσει κάτι. Όταν έρθει πάλι η σειρά μας, βλέπετε ότι επεξεργαζόμαστε έναν-έναν τον κάθε γκάνγκστερ μας. Του αναθέτω να κάνει και μία δουλίτσα. Θέλω, για παράδειγμα, να κάνω ένα λαθρεμπόριο τσιγάρων. Εδώ κάτω γράφει προϋποθέσεις. Πρέπει να έχω δηλαδή στην κατοχή μου έναν αστυνομικό για να μπορέσω να κάνω αυτή τη δουλειά. Αν δεν έχω έναν αστυνομικό, και εδώ αρχινάει λίγο το παιχνίδι να παίρνει την τροπή που πρέπει, την πλοκή που πρέπει, ερχόμαστε σε επαφή με τους άλλους παίκτες. Αν εγώ δεν έχω αστυνομικό, χρειάζομαι οπωσδήποτε για να κάνω αυτή τη δουλειά. Και σε αυτή την πρώτη φάση, η οποία είναι που τοποθετούμε τις ενέργειες, ο προγραμματισμός των ενεργειών μας, μπορώ να μιλήσω με έναν άλλον παίκτη που έχει έναν αστυνομικό για να του πω ότι θέλω να κάνω χρήση αυτού του αστυνομικού και τι ζητάει. Εδώ λοιπόν το παζάρι είναι ελεύθερο. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Μπορείς να τον τρομοκρατήσεις λέγοντάς τον ότι κοίτα να δεις, αν δεν μου δώσεις τον αστυνομικό, εδώ έχω μια κάρτα που θα σε καταστρέψω, θα χάσεις πολλά λεφτά. Ή μπορεί να πεις ότι θα κάνουμε μια συμφωνία τώρα με τον αστυνομικό, θα κάνουμε μια καλή δουλίτσα και θα σου δώσω προκαταβολικά τόσα χρήματα, έτσι, κάλλιο πέντε και στο χέρι που λένε, και άσε με να κάνω ό,τι θέλω μετά. Ή ο άλλος μπορεί να πει, όχι, θα κάνουμε μισή-μισή τη δουλειά. Εγώ έχω τον αστυνομικό, εσύ έχεις την business card, την job card, άρα λοιπόν θα κάνουμε μισά-μισά. Δεν γνωρίζει ακριβώς ο άλλος αντίπαλος τι γίνεται, γιατί είναι κρυφές οι κάρτες. Οι καρτούλες έχουν εδώ δύο ιδιότητες. Όταν θα την επεξεργαστούμε στην επόμενη φάση, λοιπόν, θα πρέπει να μιλήσουν τα ζάρια. Όπως βλέπετε, έχει κάτι ζαριές. Θα ρίξουμε τόσα ζάρια όσα είναι και τα πιστόλια του ανάλογου γκάνγκστερ που αναθέσαμε για αυτή τη δουλειά. Βλέπουμε εδώ δύο πιστόλια, άρα θα έχουμε δύο ζάρια στη διάθεσή μας και αυτά θα έχουμε να ρολάρουμε. Αν η ζαριά μας φέρει αυτό που λέει εδώ η κάρτα, τρία και πάνω, αλλά σε δύο ζάρια, βλέπετε, δύο ζαράκια, τρία και πάνω, τότε η δουλειά έχει πετύχει, έχει ολοκληρωθεί και θα πάρουμε το ποσό που λέει, δηλαδή 6.000 στην προκειμένη. Αν είμαστε άτυχοι και φέρουμε μόνο μία ζαριά πάνω από τέσσερα, τότε δυστυχώς δεν πήγε και πάρα πολύ καλά η δουλίτσα και παίρνουμε μόνο 4.000. Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε με τον άλλο παίκτη, δεν είναι και πολύ καλή δουλειά να το πούμε, δεν θα βγάλουμε πολλά. Αρχινά το παζάρι ελεύθερα. Εάν συμφωνήσουμε με κάτι, παίρνουμε αυτόν εδώ το δείκτη, το deal και τον τοποθετούμε πάνω στον χαρακτήρα τον οποίο θέλαμε ή στην επιχείρηση την οποία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Όταν μπει αυτή η κάρτα, είναι δεσμευτικό πλέον εκείνο ότι συμφωνήσαμε, θα πρέπει να το κρατήσουμε. Καλό είναι στην αρχή να έχετε και ένα χαρτάκι να τη σημειώνετε. Αν υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες και γίνονται πάρα πολλά deals, μπορεί να ξεχάσετε τι ακριβώς συμφωνήσατε με τον άλλον παίκτη. Εφόσον συμφωνήσαμε, αν δεν συμφωνούμε με τίποτα, δεν μπορεί κάποιος να το προσπαθήσει να το κάνει πολύ σκληρά το παιχνίδι και να πει δεν συμφωνώ με κανέναν, θα τα κάνω όλα μόνος μου. Δεν νομίζω ότι θα κερδίσεις όμως και ουσιαστικά θα βγει και καλό το παιχνίδι. Εφόσον συμφωνήσαμε, μπορούμε να τοποθετήσουμε την κάρτα κλειστή επάνω στον γκάνγκστερ με τον οποίο θέλουμε να κάνουμε αυτή τη δουλίτσα. Απλά να φαίνονται τα πιστόλια. Οι άλλοι θα πρέπει να βλέπουν πόσο ισχυρός είναι αυτός ο γκάνγκστερ στον οποίο πάει για αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν καρτούλες οι οποίες μπορούμε με κάποια προϋπόθεση να δούμε την καρτούλα που ανέθεσε, τη δουλειά που ανέθεσε ένας άλλος παίκτης και να μαζέψουμε πληροφορίες. Και εδώ καταλαβαίνετε λοιπόν η πλοκή που αρχινά και ξεδιπλώνεται. Βλέπουμε τι έχει κάνει ο άλλος, αν δούμε ότι έχει βάλει κάποιες στόχους, παίρνουμε τις προφυλάξεις μας, αν δούμε ότι μας κορόιδεψε εισαγωγικά, είπε δεν είναι καλή δουλειά αλλά τελικά είναι πολύ καλή και πήραμε πάρα πολύ λίγα, το θυμόμαστε για την επόμενη δουλειά που θα θέλαμε να κάνουμε μαζί του. Όταν αναθετούν οι δουλειές σε όλους τους παίκτες, σε όλους τους γκάνγκστερ, από όλους τους παίκτες, πάμε στην επόμενη φάση που είναι η φάση εκτέλεσης ενεργειών. Ένας-ένας, ξεκινώντας από τον αρχικό παίκτη, θα κάνει μία δουλειά. Ή θα αγοράσουμε τον χαρακτήρα τον οποίο αναθέσαμε να αγοράσουμε, αν έχουμε το ανάλογο μέτρητο, ή θα αποκαλύψουμε τελικά την κάρτα και θα κάνουμε την ενέργεια την οποία λέει.
Είτε αυτή είναι στόχος, είτε αυτή είναι εισόδημα, όπως το συγκεκριμένο με το λαθρεμπόριο των τσιγάρων. Εδώ τώρα μια μικρή λεπτομέρεια. Αν δεν έχουμε κάνει στην προηγούμενη φάση κάποιο deal για μια κάρτα, το αργότερο το οποίο θα πρέπει να την ολοκληρώσουμε το deal, να ολοκληρώσουμε τις προϋποθέσεις για αυτή τη δουλειά, είναι αυτή τη στιγμή, πριν λοιπόν την αποκαλύψουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν όμως εδώ, πλέον δεν έχουμε περιθώρια να αλλάξουμε την κάρτα, δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε άλλη. Και αυτόν τον οποίο καλούμε να μας βοηθήσει, πλέον έχει το πάνω χέρι και μπορεί να ζητήσει πολύ περισσότερα χρήματα. Όμως είναι σίγουρο πλέον ότι οι άλλοι παίκτες δεν θα μπορέσουν να μας κάνουν ζημιά, να μας χαλάσουν τη δουλειά με διάφορες άλλες κάρτες ενεργειών που εξουδετερώνουν κάποιον γκάνγκστερ ή στέλνουν στο νοσοκομείο κάποιον χαρακτήρα και δεν θα μπορέσουν να το χρησιμοποιούν και θα μας χαλάσουν τη δουλειά. Και αν έχουμε δώσει και προκαταβολή, χάσαμε και την προκαταβολή μας. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ ουσιώδες το πότε θα κάνεις μια σωστή δουλίτσα και ότι η ένταση στο τραπέζι πραγματικά θα είναι στο αποκορύφωμα. Όταν τελειώσουν όλες οι ενέργειες, τότε βλέπουμε, το βάζω λίγο εδώ μπροστά, το εισόδημα από όλες τις κάρτες που έχουμε στην κατοχή μας, δηλαδή τώρα από την εταιρεία καθαρισμού 4.000, 2 αστυνομικοί, άλλα 2, 6 και άλλα 2 από τον τοκογλύφο, 8.000 είναι το εισόδημά μας σε αυτό το γύρο. Παίρνουμε την τράπεζα τα χρήματα, συν τα χρήματα τα οποία είχαμε προηγουμένως, εδώ στο τέλος του γύρου μπορούμε να αγοράσουμε και ένα καινούριο γκάνγκστερ, να τον πάρουμε και αυτόν στη συλλογή μας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα έχουμε μία επιλογή παραπάνω, μία δουλειά παραπάνω να κάνουμε για τον επόμενο γύρο. Κρατάμε τις ανάλογες κάρτες που μας επιτρέπεται, είναι 3 μαύρες και 3 κόκκινες κάρτες που δεν αναφέρθηκα και πολύ σε αυτές, θα τις δούμε λίγο για τον επόμενο γύρο και ξεκινάει καινούριος γύρος. Αυτές οι κόκκινες κάρτες είναι bonus κινήσεις. Είναι υποχρεωτικό, ξαναλέω, να παίξουμε οπωσδήποτε στο γύρο μας μία καρτούλα να δώσουμε στην πρώτη φάση του προγραμματισμού μία δουλειά σε έναν γκάνγκστερ. Επιπλέον, μπορούμε να παίξουμε τέτοιες κάρτες όσες θέλουμε και όσες μπορούμε. Ανάλογα με τις προϋποθέσεις τις οποίες αναγράφονται εδώ πέρα σε αυτό το βέλος που δημιουργεί η κάρτα. Εκεί γράφει πότε παίζεται. Αν η time μα λέει, ανά πάσα στιγμή μπορείς να παίξεις αυτή την κάρτα, στον γύρο του άλλου παίκτη, στο γύρο σου, πριν ξεκινήσει ο άλλος ο παίκτης. Το γράφει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ αναλυτικά. Δεν μπερδεύουν οι κάρτες, μπορώ να πω. Και δεν μπορούμε όμως να παίξουμε μόνο μία κόκκινη χωρίς να έχουμε μετέπειτα ή πριν παίξει μία μαύρη κάρτα. Όπως επίσης στην επόμενη φάση που πρέπει να εκτελέσουμε τις ενέργειές μας, είναι υποχρεωτικό να εκτελέσουμε την δουλειά που αναθέσαμε σε έναν γκάνγκστερ μας. Εάν οι προϋποθέσεις δεν το επιτρέπουν, όπως είναι κλειστή, τη γυρνάμε πίσω. Κανείς δεν έχει δει τι δουλειά πήγαμε να κάνουμε και δεν μπορέσαμε τελικά να την υλοποιήσουμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε πάσο σε αυτό το παιχνίδι. Παίρνουμε μετά την επόμενη στίβα, την ανακατεύουμε, μοιράζουμε 4 σε κάθε παίκτη και επίσης. Από τη δεύτερη γύρα, κάθε παίκτης ανανεώνει το χέρι του με 2 influence cards, ενέργειες οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές. Οι ιδιότητες των χαρακτήρων, όπως είναι για παράδειγμα ο αστυνομικός, αυτή η σκοτεινή γραφή που είπα προηγουμένως, είναι δυνατές ιδιότητες. Εδώ, για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε ρερόλε ένα ζάρι, να ξαναρίξουμε ένα ζάρι που αποτύχαμε. Όταν έχεις τοκογλύφους ή νταβατζίδες, ποιοι είναι οι υπόλοιποι, και ένας ακόμα είναι, τέλος πάντων να αναφερθώ λίγο σε αυτούς. Αν είναι και οι drug dealers, ναρκοέμπορες, να βρω λίγο έναν, και drug dealers, αυτοί έχουν εδώ κάτω ένα αστέρι. Τι γίνεται με αυτούς? Όταν έχεις δύο ίδιους χαρακτήρες, για παράδειγμα δύο έμπορες ναρκωτικών στην κατοχή σου και συνάμα έχεις και τους περισσότερους από το άθροισμα όλων των υπόλοιπων παικτών, τότε έχεις το μονοπόλιο. Είναι αυτές εδώ οι κάρτες. Έχεις το μονοπόλιο στο εμπόριο ναρκωτικών. Το μονοπόλιο στα δάνεια. Το κογλύφι. Όλα λοιπόν αυτά τα μονοπόλια θα σας δώσουν άλλα 5.000 στο τέλος του γύρου. Αυτό όμως δεν είναι, είναι ρευστό. Αυτό μπορεί να το χάσεις εάν κάποιος άλλος παίκτης έχει ίσους με σένα τέτοιους χαρακτήρες ή να αλλάξει και χέρια αν κάποιος άλλος παίκτης ξεπεράσει και έχει εκείνος τους περισσότερους. Με όλη αυτή την πλοκή ξεκινάμε και παίζουμε. Έχει ακριβή σημεία που πάει κάθε κάρτα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό που το έχουν σχεδιάσει.
οι κάρτες που παίζονται έχει εδώ discard pile, πηγαίνουν και κάθονται εκεί. Από τα job cards, όταν παίζουμε μια κάρτα, την τοποθετούμε πάλι πίσω εκεί που την έχουμε πάρει στη δουλειά, δηλαδή στον πρώτο γύρο θα πάνε εδώ όλες οι κάρτες, μιας και δεν θα τις ξαναχρειαστούμε. Και έτσι το έχουμε οργανώσει το παιχνίδι και μετέπειτα όταν θέλουμε να το μαζέψουμε. Η εικονογράφηση πάρα πολύ όμορφη πάντως, εμένα μου άρεσε. Εντάξει, τα λέει λίγο σκληρά πολλά πράγματα πάνω στις κάρτες, όπως είπαμε, για ενήλικες, πάνω από 16 σίγουρα. Πλέον, ας πούμε, θυμίζει και κάποιες εποχές που παίζαμε GTA στους υπολογιστές, αλλά βέβαια όλο αυτό το θέμα του νονού είναι ένα θέμα το οποίο εμπνέει κάθε τόσο την βιομηχανία των παιχνιδιών και συχνά πυκνά βλέπουμε τίτλους που αναφέρονται πάνω σε αυτό το θέμα. Ένα πιο ξακουστό από όλα βέβαια είναι και το Παλέρμο, όπως υπήρχε και ένα παρόμοιο Κόζα Νόστρα. Καμία σχέση όμως με αυτό, βασιζόταν πάνω στους μηχανισμούς των ρόλων όπως το Παλέρμο. Αυτό, φίλοι μου, είναι το Κόζα Νόστρα. Έχουμε δει συχνά αυτόν τον τίτλο σε παιχνίδια. Αυτό δεν έχει να κάνει, δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα, τα οποία ήταν σε στυλ Παλέρμο. Αυτό είναι ένα καρτοπαίχνιδο πάρα πολύ έξυπνα φτιαγμένο. Επιτέλους και ένα παιχνίδι για μας τα μεγάλα αγοράκια, αλλά και κοριτσάκια μπορούν να το παίξουν. Μην λέμε τέτοια, γιατί υπάρχει και μια οικογένεια που αρχηγός είναι αυτή η κυρία. Το κουτάκι έχει ένα ωραίο ρουστικάλ, νομίζω ότι είναι φθαρμένο design από έξω, ταιριάζει με το θέμα. Από θέμα ποιότητος, μόνο καρτούλες και αυτά τα ταμπλό τα οποία είναι χοντρό χαρτόνι, όμορφα εικονογραφημένα, γράφει ακριβώς τι γίνεται επάνω. Εφόσον διαβάσουμε μία φορά τους κανόνες, στην αρχή μπορεί να μας φανούν δύσκολοι, αλλά όλη η κατάσταση του παιχνιδιού που είναι έτσι φτιαγμένο μας βοηθάει στη ροή του παιχνιδιού. Δεν είναι τίποτα. Στην αρχή μπορούμε να έχουμε τους κανόνες δίπλα μας, την τελευταία τη σελίδα που έχει επεξηγήσεις από τις εικονογραφήσεις που έχουν οι κάρτες επάνω των ενεργειών. Όπως επίσης οι δύο τελευταίες σελίδες αναλύει πάρα πολύ όμορφα κάθε κάρτα. Μπορούμε να το έχουμε δίπλα στα πρώτα μας παιχνίδια και αν έχουμε κάποιο πρόβλημα μπορούμε να ανατρέξουμε να το διαβάσουμε. Ένα παιχνίδι για μεγάλη ένταση, αυτό σας το εγγυούμε. Η πλοκή της διαπλοκής επάνω στο τραπέζι θα είναι έντονη, εγγύηση αυτό το πράγμα. Δεν τα παίρνουμε όμως προσωπικά, μπορεί κάποια δουλίτσα να μην μας κάτσει καλά, κάποιος να μας τη φέρει και να τσατιστούμε, μένουμε όμως cool, έτσι. Λοιπόν, εγώ το ευχαριστήθηκα όσες φορές και αν έχω παίξει το παιχνίδι. Βάζεις και λίγο RP αν το έχεις λίγο μέσα στο τραπέζι και γοητεύει ακόμα περισσότερο, θα έλεγα. Δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω από το πραγματικά να έρθετε να το δοκιμάσετε στο Fantasy Gate ή οπουδήποτε το βρείτε. Επίσης κυκλοφορεί στα ράφια των καταστημάτων με επιτραπέζια παιχνίδια, μπορείτε να το παραγγείλετε και από μας από το Fantasy Gate. Χάρηκα που ήσασταν και σήμερα μαζί μου από το Fantasy Gate. Να έχετε μια φανταστική μέρα. Γεια σας!